Μέρι. Και κάνει Μέρι. Μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη. Ναι. Ποιο είχε πάθει. Δείτε λίγο, δείτε λίγο. Δεν θέλω να πούμε πολλά, να το ακούσουμε από τη Μέρι. Το έχω πάθει κι εγώ. Ήμουν 18 μηνών και πέρασα ένα σύνδρομο που λέγεται σύνδρομο Γκυλέν-Μπαρέν ή αλλιώς πολυριζονευρίτιδα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό που παραλύει ολόκληρο. Αυτό που παραλύει ολόκληρο. Τι μου θύμισε τώρα. Είχε ξεκινήσει όντως παράλυση από τα πόδια και ανέβαινε προς τα πάνω. Ήταν οι γονείς μου διακοπές, τους πήραν τηλέφωνο, γύρισαν άρον-άρον. Ήμουν 15 μέρες στο νοσοκομείο. Οι γιατροί τους είχαν πει ξεκάθαρα να προσεύχονται ή να εύχονται. Μου είχαν πει ότι δίνανε μόνο κορτιζόνη, απλά για να πούνε ότι κάτι δίνανε. Γάμα σφαιρίνη δίνουν μονάχα. Και ο μπαμπάς μου είχε σχεδιάσει μια τεράστια καρδιά. Το θυμάμαι γιατί την είχε αυτή την καρδιά μέχρι όταν ήμουν 7-8 χρονών. Πάνω από το κρεβάτι τους, με 15 γραμμούλες, σαν φυλακισμένος, και κάθε μέρα που περνούσε έσβηνε μια γραμμούλα. Γιατί σε αυτές τις 15 μέρες δεν ξέρεις τι θα χτυπήσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις αν θα παραλύσει ο πνεύμονας, η καρδιά σου, αν μύες που είναι. Και μετά εγώ ξανά έμαθα να περπατάω κανονικά. Είμαστε στην κρεβατοκάμαρα. Ωραία. Τι κρεβάτι έχεις? Πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Επειδή σου λέω τώρα μπήκα στο σπίτι, ήθελα να είναι στους 10 πόντους από το πάτωμα, μη σου πω και χαμηλότερο. Αν θα μπορούσα να κοιμάμαι στο πάτωμα, θα κοιμόμουν στο πάτωμα. Ένας λόγος που μου αρέσει που μένω μόνη μου είναι γιατί μπορώ χωρίς ενοχές να με βρει ο ύπνος στο πάτωμα και να μην αισθάνομαι τρελή, που θα πρέπει να εξηγήσω σε κάποιον γιατί κοιμάμαι στο πάτωμα. Κοιμάσαι γυμνή με πιτζάμες? Με πιτζάμες full on, δεν το διαπραγματεύομαι, κρυώνω πάρα πολύ και κάλτσες. Τα σάλια του Αθερίδη στην ερώτηση.